match, αλλά όταν βλέπεις τον Sanity μαζί με τον Madley και τον Garnett, το μυαλό σου πηγαίνει σε Ρελ και Maokai. Και το Maokai αυτή τη στιγμή είναι open. Εάν δεν το πάρει η Lynch Esports, αυτή τη στιγμή η Φάντασμα το φλεξάρουν σε δύο ρόλους. Και στον Garnett και στον Madley, ο οποίος τον είχαμε συνηθίσει να παίζει Maokai top. Και ο Sanity έχει παίξει Maokai και top. Καλά, ο Sanity έχει παίξει τα πάντα. Παίζει 10 χρόνια competitive. Υπήρχε ένα meta το οποίο παίζονταν όμως και το Maokai top, άμα θυμάσαι, με αρκετά aggressive junglers για να υπάρχει το setup. Με Lee Sin, Jin Zhao, Rek'Sai παίζονταν, θυμάμαι τότε. Τα Λίγια παίζονταν επίσης τότε. Ναι. Δεν νομίζω να είναι κάποια τέτοια επιλογή. Το Rumble θα φύγει εκτός από τα χέρια του Dionelux και ένα Tristana. Tristana first pick, ενώ υπάρχει το Maokai και θα μπορούσε να το δέσει με την Tristana σαν δεύτερη το επιλογή. Το Tristana δεν πρόκειται να το επέλεγε η Team Fantasma για κανένα ίσως λόγο. Ίσως ο Τζότζος, ίσως ο Ανούν. Μπορεί. Αλλά όχι σαν first pick κατευθείαν. Νομίζω αυτή τη στιγμή η Fantasma κλειδώνει ένα πολύ εύκολο Maokai μαζί με κάποιο strong set στο top. Γιατί όχι, κλειδώνουν το Renekton. Ένα ακόμα καλό pick για τον το Ριάννα. Ριάννα για τον Τζότζο. Okay. Τώρα αυτό το Ριάννα. Πάνε για τα καλά blind pick την Fantasma. Το φοβάμαι πάρα πολύ το Ριάννα, Τόνι. Πάρα πολύ. Τι αρέσει αυτή τη στιγμή. Είναι ένα καταπληκτικό champion. Καταπληκτικό champion, το βλέπουμε permaban στο παγκόσμιο. Οι καλές ομάδες ξέρουν πώς να το κάνουν utilize. Ο Τζότζος είναι ένας πολύ, πολύ καλός midlaner με τρομερά mechanics. Η αλήθεια είναι πως εδώ περιμένω να. Όχι πάλι. Πάλι. Ξέρω ότι είναι one trick. Πάλι. Πάλι. Κοίτα, πηγαίνει καλά απέναντι σε Renekton. Okay. Στη γενικότερη εικόνα, το Pantheon, από τη στιγμή που είχε φάει ένα πολύ μεγάλο buff, το προορίζανε για να πάει στο jungle. Γιατί του δώσανε πολύ πιο εύκολο wave clear. Και λένε ότι κάπου πρέπει να χωρέσει αυτό το champion. Εν τέλει στο top, επειδή σκέλαρε και καλύτερα και είχε και καλά match από 1v1, συνήθως το βλέπουμε εκεί. Απέναντι στο Renekton μπορεί να κάνει δουλίτσα, για να πω την αλήθεια. Ζάχια. Στη μεγαλύτερη εικόνα, ο Summoner's Rift είναι ένα παίκτη που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τέλεια ulti, τέλειο flank, δεν μπερστάρει πολύ εύκολα, κάνει τη scale, εάν δεν έχει ολοκληρώσει γρήγορα, δηλαδή το Black Cleaver, το Pantheon απλά θα είναι ένα champion το οποίο απλά θα το έχει μόνο για το stun και για τα 3 second με το Empowered Shield για να αποφεύγει πράγματα, σαν ένα Mitchell δηλαδή. Και το Kai'Sa κλειδώνεται από την Lee Sin Esports, οπότε το Tristana πηγαίνει στο mid απέναντι στην Oriana. Το ακούω για να πω την αλήθεια, αν και οι Fantasma πήραν την Oriana όχι για να αντιμετωπίσουν το mid lane, όχι για να το κερδίσουν. Το πήραν επειδή είναι το καλύτερο pick στο mid lane. On the long term μπορεί να κάνει πολύ καλύτερη δουλειά από μια Tristana, η οποία το μόνο που έχει είναι damage. Το Maokai έχει περάσει τελείως απαρατήρητο. Περιμένω να το κλείσουν. Εδώ πέρα η ομάδα της Team Fantasma μαζί με κάποιο Sejuani ενδεχομένως, γιατί θα χρειαστεί να υπάρχει και κάποιο enabler, θα χρειαστεί να υπάρχει κάποιο frontline για την ομάδα της Lynch Esports, το οποίο για να πω την αλήθεια δεν περιμένω να δω από το Zekako να παίζει κάτι άλλο από Blitzcrank εδώ πέρα. Blitzcrank σε αυτό το matchup να φέρνεις κοντά την Oriana. Νιώθω πως ο Zekakos είχε αρκετά περιορισμένο champion pool. Έχουν πάρει ήδη τον Nautilus του και έχουν κλείσει και τη Rell, την οποία παίζει πάρα πολύ. Δεν έχει πάρα πολλές επιλογές. Ένα Alistar θα μπορούσε να πάρει. Δεν με τρέλαινε εδώ πέρα. Θεωρώ πως θα το κλείσουν και όλα στην Team Fantasma για να τον περιορίσουν περισσότερο. Ναι, το Alistar εδώ χαλάει λίγο τα σχέδια της Team Fantasma, γιατί το Renekton είναι ένα champion το οποίο δεν κάνει direct engage. Χρειάζεται λίγο χρόνο, λίγα δευτερόλεπτα. Οπότε το Alistar θα μπορούσε να κάνει πρόβλημα. Κλειδώνουν τη Sejuani, οπότε ψιλοφοβούνται λίγο το crowd control ή θέλουν να πάρουν κάτι επιθετικό στο jungle. Ο Carnage του αρέσει να παίζει Nock, του αρέσει να παίζει Viego, του αρέσουν τέτοια champions. Όταν τον στέλνανε στο προηγούμενο split η Fantasma στο Maokai, Sejuani. Χειρότερο του ήταν. Ναι, δεν του άρεσε. Μπορεί να πήγαινε decent στο δεύτερο μισό του split, αλλά δεν του άρεσε πάρα πολύ. Το Jarvan θα ήταν μια πολύ καλή επιλογή. Θα ήταν όντως. Μαζί με το Ριάννα καλό κόμπο. Και το σκέφτηκαν οι Lynch και το κλείσαν. Αυτό δεν θα ήταν τόσο καλό απέναντι σε Κα. Α, είχε ξεφύγει τελείως το Ζάγια. Ναι, ξέφυγε το Ζάγια και το Ζάγια το ήδη φάντασμα. Το Ζάγια είναι... πηγαίνει καλά και σε Τριστάνα και σε Κάι. Το Ζάγια είναι το καλύτερο champion αυτή τη στιγμή για μένα στο meta. Από τα καλύτερα ADC σίγουρα. ADC 100%. Νιώθω ότι έχει το κουμπί το οποίο σου δίνει το self-peel, το δυνατότερο οριακά ulti μέσα σε κάποια teamfight. Είναι ένα Udyr flex αυτό. Είναι ένα Udyr τελεία, Κοσμά. Και κλειδώνεται το Udyr. Okay. Το Udyr απέναντι σε Ζάλια και Οριάννα δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει πολλά. Όχι βέβαια. Δεν μπορεί. Όχι βέβαια. Και ειδικά σε ένα νότιλο στο οποίο ο Udyr υποφέρει από champions τα οποία και δεν μπορεί να τα πλησιάσει. Τον καϊτάρουνε. Και με spells τα οποία σε κάνουν stunlock κατευθείαν. Και μπρομ. Mr. Pringles. Οπότε ο Udyr είναι στο jungle, υποθέτω, ναι, με το καλό wave clear το οποίο έχει το champion. Ο Panther στο mid και η Tristana. Ο Panther συγγνώμη στο top και η Tristana στο mid. Ο Sanity με άκουσε και κάνει το hover τη τιμή για μένα τον Blitzcrank. Είναι καλό απέναντι σε μπρομ. Αργύρι, σε ευχαριστώ. Αλλά έχουν πάρει τον Nautilus.
Οπότε ναι. Τον Νίκο εδώ στο jungle. Κάτι για το jungle πρέπει να πάρουν. Ξέρεις, μπορούν να πάρουν Kha'Zix. Ναι. Μπορούν να πάρουν Kha'Zix. Ο Kha'Zix είναι καταπληκτικός απέναντι στο Udyr. Λόγω Ριάννα. Εκτός αν ο Udyr αποφασίσει να πάει Lethality. Εγώ θα το πω. Μια σπόντα θα πετάξω. Έχω δοκιμάσει και είναι καλό. Με ένα τέτοιο draft, Κοσμά, όλα μπορώ να τα περιμένω. Υπάρχει το Panther, ναι. Το Udyr, εντελώς out of meta. Προφανώς out of draft. Comfort pick. Γιατί λύτσεις, πως δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος για να πικάρεις τα συγκεκριμένα champion. Το Kha'Zix εμένα μου αρέσει και απέναντι σε δύο AD carries, μπορεί να βρει χώρους, μπορεί να δυσκολευτεί λίγο με τον Braum και με το αρκετά crowd control team το οποίο έχει η Lynch Esports, αλλά ταιριάζει πάρα πολύ με την Οριάννα. Διότι γίνεται αόρατος, έχει την μπάλα της Οριάννας πάνω του και είναι πάρα πολύ εύκολο μετά το Sogur. Μαξάρεις και έψιλον για να έχεις και το jump. Ακριβώς. Και στην προκειμένη περίπτωση δεν θα παίξει το κλασικό lethality one shot build το οποίο έχουμε μάθει, αν και θα μπορούσε για να βγάλει κατευθείαν εκτός την Kai'Sa και την Tristana. Υπάρχει damage. Εδώ πέρα μπορεί να πάει το καινούριο build το οποίο έχει βγει τα τελευταία patch των Kha'Zix με Goldringer πρώτο σε Spearow Sojin. Ναι, το Sojin σπαμάρεται. Επομένως, και έχεις περισσότερο sustain μέσα σε ένα fight. Δεν είσαι το κλασικό assassin, είσαι ένα πιο bruiser style jungler. Δίνεις περισσότερο χρόνο στην Οριάννα να περάσει πάρα πολύ ζημιά μαζί με την. Με την Ζάγια και δεν φοβάσαι τόσο να κάνεις απλά ένα aggressive epsilon και να κάνεις ένα καλό setup για την ulti της Οριάννα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Kha'Zix εδώ πέρα. Και σε Eclipse το έβλεπα. Όχι, είναι όντως πάρα πολύ καλή επιλογή. Και Eclipse μπορεί να πάει. Ναι. Είναι πολύ μεγάλο ρίσκο το draft της Lynch Esports και δεν μπορώ να σχολιάσω 100% το ποιο είναι το καλύτερο. Προφανώς on meta είναι τη Team Fantasma. Μεγαλύτερη λογική, πιο εύκολο εκτελέσιμο. Ο Udyr τώρα μαζί με τον Pantheon πρέπει να ξεφύγουν για να αρχίσουν να κάνουν δουλίτσα. Αλλά δεν ξέρω και τι έχουν προπονήσει οι Lynch. Τους είχαμε δει με Pantheon. Είναι One Trick Pony. Είναι One Trick Pony Pantheon. Μέλλει να δούμε τι θα γίνει στο Summoner's Rift. Όπως είπες, μέλλει να δούμε τι θα δούμε στο Summoner's Rift. Περνάμε ευθύς αμέσως για το Game 3. Το πρωί η M Cosma μας λέει ότι πρέπει να βλέπουμε διαφορετικά champions. Και έτσι η Lynch Esports στο τρίτο μάτς της ημέρας απέναντι στην Team Fantasma θα βγάλουν κάτι το διαφορετικό. Dionelux λοιπόν στο Pantheon με Flash Ignite. Φουλ επίθεση. Τι θα έπεσε. Εννοείται. Και ο Φρόι στο Udyr, το οποίο έχουμε να το δούμε το Udyr αιώνες. Θυμάμαι ότι στο προηγούμενο παγκόσμιο ήταν banned, δηλαδή δεν μπορούσε να παιχτεί. Επειδή δεν το είχαν προπονήσει τόσο οι ομάδες και λέγανε Χριστέ μου και Παναγία μου και πόσο οπί θα είναι και θα το δούμε στο Spring Split του LEC και θα σπάσει τα πάντα και τελικά δεν παίχτηκε. Κοίτα, στο μέτα το οποίο υπήρχε το Hecarim και το Lilia, ναι. Εγώ το Udyr το βλέπα άνετα. Ναι, δε, άνετα. Θα βρεις και χώρους, θα βρεις και χώρους. Αλλά, όπως με τώρα, έπαιζε όλο και ωραία και είσαι jungler. Σαν τον Ήρο, ο οποίος είναι πολλά ήλο, ας πούμε, ψηλά. Δεν θα πει καρέ. Έναν Udyr απέναντι σε μια Ζάγια, σε μια Οριάννα. Τον Ήρο δεν θα πήκαρε αρχικά. Εντάξει, παίζει νούνους αυτά. Παίζει ακόμα χειρότερα. Οπότε, πρώτον, παίζει ακόμα χειρότερα σε αυτά. Δεύτερον, ο Ήρο δεν βγάζει ποτέ Oracle. Δεν του αρέσει. Δεν βγάζει ποτέ Oracle. Δεν του αρέσει. Επειδή βλέπει πάρα πολύ Άγκουριν. Τρίτον, ο Ήρο πάντα μπανάρει το Kha'Zix. Α, ναι. Πάντα, πάντα. Δεν υπάρχει παιχνίδι που να μην μπανάρει το Kha'Zix. Εδώ πέρα ο Φρόι θα κάνει ένα late invade για να πάρει τα Raptors από τον Carnage αρκετά εύκολα. Θα μπω εγώ και θα σπλιτάρει το map λοιπόν, σε topside. Okay. Πρέπει να πούμε και κάποια θετικά για το draft της Lynch Esports. Γιατί, ok, είναι ένα draft το οποίο είναι ιδιαίτερο. Καλό του versus του θεωρώ το Udyr μαζί με το Pantheon απέναντι σε ένα Kha'Zix και Renekton. Και το νομίζω Tristana. Είναι ακριβώς και με το Tristana. Είναι νομίζω το ποιο θα. Είναι λίγο skill check βασικά. Δεν είναι counter, δεν είναι καλύτερο 100%. Είναι λίγο το πώς θα πατήσει τα κουμπιά των Dionelux, τι θα αποφύγει με το E του, πόσο μπέρ θα βγάλει ο Φρόι και σε ποιο target θα το κάνει και το πόσο καλά μπορούν να συγχρονιστούν οι δύο παίκτες σε ένα target. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε να βαράνε ο ένας στον έναν, ο ένας στον άλλον και να χάνουν λίγο περισσότερο εκεί πέρα το focus τους. Ο Carnage, πάρα πολύ όμορφη απάντηση εδώ με τον Kha'Zix, ενώ ήδη ο Pantheon θέλει να τιμωρήσει το Madly. Υπάρχει το Ignite εδώ. Σκοτώνει οριακά, σκοτώνει σίγουρα. Ωραίο flash από το Madly. Ναι. Το περίμενε, αλλά ο Dionelux εδώ πέρα τσίζαρε με το Ignite, λογικό. Ίσως να ήταν ένα μικρό λάθος από τον Dionelux εδώ, να έπρεπε να κάνει auto hit. Να προβοκάρει το flash. Και μετά να κάνει το spear. Okay. Αλλά okay, το καταλαβαίνω όπως και, πάλι, όπως και να έχει βγει και νικητής. Υπάρχει το teleporter από το Madly που θα του δώσει τη δυνατότητα να επανέλθει στο lane και να μην χάσει κάποια waves. Και φωνάζει και λίγο τον Carnage πάνω. Γιατί και οι δύο δεν έχουν flash. Το Renekton με το Slash and Death μπορεί να ξεφύγει. Ο Pantheon δεν έχει tools για να κάνει ακριβώς το ίδιο. Ναι. Οπότε ο Carnage έχει τουλάχιστον ένα σταθερό target σε περίπτωση που κάποιες άλλες αποφάσεις του δεν πάνε καλά. Βοηθάω το Madly, σνομπολάρει ο Madly
και το παιχνίδι πηγαίνει καλά. Ο Carnage αυτή τη στιγμή είναι πίσω στα camp και σκύπαρε τελείως το red buff. Ο Dionelux συνεχίζει να περνάει αρκετά καλή ζημιά πάνω στον Mantle, αλλά θα δεχτεί και ένα turret shot. Το νέκρο κάνει επιθετική κίνηση πάνω στον Jojo. Τώρα θα χτυπήσει και το level 4. Βλέπουμε εδώ ότι το trade δεν πήγε υπέρ στα στάμπα. Για κανένα λόγο. Όχι, είναι έχει πολύ... και bone plating ο Τζότζο. Έχει πολύ δυνατά base stats στην αρχή η Οριάννα, τις τα αυξήσανε, γι' αυτό παίζεται. Γιατί υπέφερε στο laning phase. Και από τη στιγμή λοιπόν τώρα που μπορεί να κάνει πραγματάκια στο laning phase, όχι τόσο πολύ να κερδίσει, όχι τόσο πολύ να σκοτώσει μόνη τη, αλλά τουλάχιστον να κερδίσει τα trades. Κοίτα το τι γίνεται. Ναι, οκ. Okay. Αυτό το trade ήταν πολύ καλό για τον νέκρο βέβαια. Δεν είχε και πάρα πολύ μάνα. Ο Τζότζο θα τον φορσάρει να κάνει ένα recall. Γενικότερα αυτό είναι να κάνεις μια τριστάνα, να κάνεις πέρμα που στο lane, να δίνεις πάρα πολύ priority στο δικό σου jungler για να μπορεί να κινηθεί ανενόχλητος στον χάρτη και πράγματι αυτό θα κάνει ο Froy. Θα κινηθεί πάλι με το που σπόναραν τα Raptors του Carnage να τα κάνει ειδικά του χωρίς να το ξέρει ο ίδιος και μπορεί να πάει και να κάνει και contest για το Scuttlecrab. Το πρόβλημα είναι ότι τώρα κάνει το reset ο Necro και έχει κάνει reset και ο Carnage. Άρχισε πάρα πολύ ο Carnage τώρα με... Έχουμε fight στον bot. Fight στον bot με το Ignite να έχει ανοίξει κατευθείαν πάνω στον SM και αντίστοιχα πάνω στον Sanity. Τρομερό flash από το Unknown, αλλά άρχισε πάρα πολύ το cleanse. Ναι. Και κατάφερε να πάρει ένα αρκετά σημαντικό kill ο Zekakos, όπως αντίστοιχα το Trader και ο Sanity. Γενικά τα έκαψαν όλα εκτός από το flash του Zekakos. Ναι, το φέρεις με τον πύριο Zekakos τελευταία στιγμή, έτσι. Unlucky. Θα μπορούσε να ήταν κάκιστο εδώ πέρα για την Team Fantasma. Δεν νομίζω να σκοτώνει ο Sanity. Απλά θέλει να βάλει το wave μέσα στο turret, το οποίο και δεν καταφέρνει, αν βλέπω καλά. Μπορούμε να ξαναδούμε λίγο τον bot lane. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, ναι, δεν πήγε. Δεν πήγε. Οπότε ο SM εδώ πέρα το ελέγχει. Δεν ξέρω και κατά πόσο το συμφέρει να το φριζάρει. Μπορεί να κάνει ένα slow push για να έρθει ο Froy κάπως να τον βοηθήσει. Αυτή τη στιγμή ο Mantle στο top lane απλά καθαρίζει το wave του και ο Dionelux το ίδιο, μόνο και μόνο για να κάνει και εκείνος reset. Εφόσον γλίτωσε ο Mantle το first blood, σιγά σιγά, όχι τόσο πολύ στο level 6, level 7, μόλις κάνει level 5 του Q2, ο Ronin τον παίρνει ένα τσακ παραπάνω. Νομίζω στο level 9 είναι. Ναι, κάπου εκεί, κάπου εκεί. Οπότε ο Parthion πρέπει κάπως να τρέξει, τουλάχιστον να απειλήσει, να σκοτώσει για δεύτερη φορά τον Renekton, ώστε να προηγηθεί λίγο παραπάνω σε Minions, ο οποίος Pantheon θα πάει τελικά για το Lethality την Black Cleaver build. Κάποιο Eclipse βλέπω μαζί με τον Black Cleaver. Το οποίο είναι νομίζω η καλύτερη δυνατή επιλογή. Δεν υπάρχει tank από ό,τι πει. Αυτό ακριβώς, δεν υπάρχει tank. Οπότε το Eclipse σου δίνει ένα πολύ μεγάλο περιθώριο στο να κάνεις δουλίτσα με τον Pantheon. Γιατί είναι ένα champion το οποίο δεν κάνει καλό scale. Μόνο τον Black Cleaver τον φτάνει σε καλό σημείο να βγει μπροστά μετά το 25ο λεπτό. Και πολλοί οι Pantheon Κοσμά βγάζουν και Blade of the Ruined King σαν τρίτη επιλογή. Okay. Μόνο και μόνο για να μείνεις relevant στο damage. Γενικά το Pantheon μου είναι ένα champion τελείως irrelevant. Δεν έχω παίξει κι εγώ Pantheon, για να σου πω την αλήθεια. Εδώ πέρα πολύ damage πάνω στον Mantle, ο οποίος θα κάνει το slice and dice, αλλά θα πεθάνει. Αυτό. Και ο Froy βοήθησε πολύ όμορφα τον Dionelux να πάρει ένα πολύ, πολύ σημαντικό kill. Και συνεχίζει να κυνηγά τον Carnage. Είναι level πάνω, είναι camp πάνω, αλλά υπάρχει το isolate. Το Froy ενδεχομένως να υποτίμησε τον Carnage, έρχεται και ο Dionelux τελευταία στιγμή. Παραλίγο. Και ο Carnage μένει ακόμα πιο πίσω. Είναι αυτό το οποίο σχολίασα 30 δευτερόλεπτα πριν. Ότι εφόσον ο Dionelux έχει ακόμα το Ignite και ο Renekton σιγά σιγά έχουμε κι άλλο fight. Ναι, ο Zekakos τώρα ανοίγει την δική του πόρτα στον bot lane. Ο SM περνάει αρκετά καλή ζημιά στον Sanity. Γενικά ξύλο σε αρκετά μέτωπα. Ναι, τα οποία τα προσπαθεί TP, βέβαια. Ναι, αυτό ακριβώς, τα προσπαθεί Team Fantasma. Ναι. Εντάξει, πριν στο top set ήταν η προσπάθεια που έκανε ο Dionelux μαζί με τον Froy να πάρουν κάποιο pick πάνω στον Mantle, δεν τα κατάφεραν. Και τώρα ένα shared plate το οποίο πήρε ο Unknown στο top side. Δεν τον έχει. Τον έχει ο Mantle. Δύσκολο. Έπρεπε να ταϊβάρει. Το έπρεπε να ταϊβάρει ο Kha'Zix, ο οποίος τώρα θα το κάνει. Flash από τον Zekakos στον bot lane για να βρει τον Unknown, ο οποίος δεν έχει flash, δεν έχει και το δικό του cleanse. Δεν ήταν τόσο καλό το Epsilon, αλλά ευτυχώς για τον Unknown και τον Sanity ήταν λίγο πιο πίσω ο SM και τώρα δυστυχώς γι' αυτό να έβγαλε την ulti του. Ναι, και τώρα επειδή δεν υπάρχει και το teleport από τον Dionelux, ούτε η fake, ούτε το fake teleport από την ulti του, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει contest κάτι. Ο Mantle απλά θα καθαρίσει ένα wave, θα προηγηθεί ένα wave και ένα blade και είναι σε ένα αρκετά καλό σημείο. Βέβαια, ο Pantheon έχει πάρει το κιλάκι του.
Το οποίο αυτό βοηθάει πάρα πολύ τον Champion να κάνει accelerate τον build του. Εντάξει, και να είναι σε ένα wave. Πολύ καλό σημείο. Ναι, το wave πονάει σίγουρα. Πονάει σίγουρα το wave. Γενικότερα ο Pantheon είναι ένα Champion το οποίο πρέπει να έχει πάντα το προβάδισμα. Εάν θέλει να πρωταγωνιστήσει μέσα στο χάρτη. Μετά παίρνει ένα πιο utility ρόλο εφόσον δεν είναι μπροστά. Και τον έχει για ένα mid-shield. Απλά να πατάει το E του, το empowered E του, το οποίο κρατάει και ένα δευτερόλεπτο παραπάνω και να βοηθάει κάπως τον SM και τον Necro να βγάζουν value. Και όσο μιλάμε για τον Necro, έχει μείνει πολλά golds κοσμά πίσω σε ένα laning phase το οποίο ναι, δεν περιμέναμε να σκοτώσει. Necro. Ναι. Ναι. Όχι. Ναι. Παραλίγο ο Φρόι βρέθηκε κοντά, έχει ξεκινήσει και το Rift Herald για την ομάδα της Lynch Esports, αλλά τώρα κατευθύνεται και ο Τζότζος. Πρώτος στο rotation βέβαια είναι ο Dionelux, κατευθύνεται και ο Sanity προς τα εκεί, ενώ τώρα γίνεται το reset από τον SM και τον Zekako. Υπάρχει αυτή η πληροφορία από τη Lynch Esports και ενδεχομένως να θέλουν να μας το χωρίσουν. Το Smile... Το έκλεψε ο Carnage. Το πήρε Όχι, το πήρε ο Dionelux. Τώρα μπαίνει και ο Madly στο backline. Σβήνουν τον Φρόι από το χάρτη πάρα πολύ γρήγορα. Θα πεθάνει και ο Madly. Ο Carnage είναι πάρα πολύ low. Φλασάρει μακριά. Φλάσα από τον Necro. Κάνει cancel. Το auto attack θα πεθάνει. Τώρα ο Necro το kill θα δωρηθεί στον Τζόρτζο. Κανόνα πρώτο στο competitive League of Legends είναι πολύ πιο σημαντικό να ζήσει παρά να πάρει skill. Και ο Necro έκανε και το jump του και το flash του επιθετικά και έχασε το auto hit, διότι ο Sanity πάτησε πολύ ορθά τα κουμπιά του και έτσι την φάντασμα βρίσκουν το περιθώριο να ισοφαρίσουν το score. Κάπως κερδισμένοι θα πω οι Lynch Esports λόγω του Herald. Στα χέρια του Pantheon όμως, το οποίο αυτό τους αποκλεί κάθε ενδεχόμενο στο να το ανοίξει σε άλλο laning phase. Διότι αυτή τη στιγμή ο Pantheon δεν είναι τόσο πολύ μπροστά, ώστε να πεις ότι παρατά 2-3 waves, αφήνεις το περιθώριο στο Renekton να πάρει 3 plates και βγάζεις κάποιο gun καλού ώστε να το βγάλεις. Συγκεκριμένα και ιδανικά στο bottom lane για τον SM, ο οποίος δεν έχει μαζέψει ακόμα κάποιο kill. Αλλά το να το ανοίξει στο top, ίσως και να κάνει λίγο περισσότερο accelerate τον Pantheon και Relevant, το οποίος μπορεί να πάρει ακόμα ένα kill εδώ. Ghost κατευθείαν από τον Φρόι, αλλά δεν βρήκανε ποτέ τον Madly. Και είχε και το flash του ο Madly. Και δεν έχει και την εξελιγμένη μπότα ο Φρόι, οπότε δεν μπορούσε κάτι να κάνει εκεί. Ο Madly απλά έτρεξε πίσω. Και τώρα μπεϊτάρει. Ναι, τώρα μπεϊτάρει. Φαίνεται νομίζω το bait εδώ. Και πρέπει να το διαβάσει ο Φρόι. Mm-hmm. Ο Dionelux συνεχίζει να καθαρίζει Minion στο topside. Η διαφορά στα Minion είναι αρκετά μικρή. Το Herald στα χέρια του θα συμφωνήσω ότι είναι πάρα πολύ κακό. Γιατί κόβει οποιοδήποτε ενδεχόμενο να δώσει περισσότερα gold πάνω στην Tristana και στην Kai'Sa, που εκεί πέρα σε νοιάζει να έχει το περισσότερο gold. Συνεχίζει. Αρκετά ήρεμα τα πράγματα πλέον στο παιχνίδι. 3-3 το σκορ στο 11. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει κινηθεί να πάει προς τον Drake. Είναι πάρα πολύ δυνατός ο Τζότζος. Είναι στα 107 minions στο 11 λεπτό. Έχει ήδη ολοκληρωμένο Luden's Tempest, το πιο ακριβό αντικείμενο μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Και σιγά σιγά στακάρει και το Fear of the Goddess. Είναι σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο ο Τζότζος αυτή τη στιγμή να κινηθεί μαζί με τον Garnage και να διεκδικήσουν τον Drake. Μπορούνε όμως, υπάρχει το Isolate Damage για το. Για τον Carnage να σκοτώνει πάρα πολύ γρήγορα τα objective, ειδικά μου έχει ξεκινήσει και με την δικιά του Q να κάνει evolve. Τώρα κινούμαστε προς το bot side. Η αλήθεια είναι με τον Unknown και τον Sanity να πιέζουν λίγο παραπάνω. Ο Carnage κινείται σε ένα σημείο που δεν υπάρχει vision για την ομάδα της Lynch Esports και τώρα ναι, θα ξεκινήσουν τον Drake. Το έχουν καταλάβει. Ναι, ναι, το έχουν καταλάβει, αλλά δυστυχώς για εκείνους δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Είχε κάνει το recall τον Φρόι, πως μόλις τώρα ολοκληρώνει και το Demonic Embrace, η καλύτερη δυνατή επιλογή την οποία μπορείς να βγάλεις στον Udyr στην αρχή του παιχνιδιού και κόβεις και λίγο παραπάνω ζημιά σαν ability power με την ulti σου, το Phoenix Form, και γενικότερα δεν υπήρχε κάποιο άλλο κατάλληλο αντικείμενο για τον Udyr. Και γενικότερα αυτό μπορεί να είναι και το μεγάλο πρόβλημα με το συγκεκριμένο Champion. Μετά το Demonic Embrace τι πας, για Deadmans, για Randuins, για το Radiant Virtue. Για τον Τζάξο. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα με τον Udyr, ότι στην αρχή που ανακοινώθηκαν τα μύθικα αντικείμενα, λέγανε πόβο, τώρα θα παίζετε μόνο Udyr, επειδή μπορεί να υποβεληθεί κυριολεκτικά από όλα τα μύθικα αντικείμενα. Στη θεωρία, ναι. Τότε που ήταν και το Prowlers μύθικα, μαθημάσαι, που λες, βγήκε το Prowlers, επιτέλους ένα gap closer το οποίο χρειαζόταν ο Udyr. Γενικότερα, είναι αυτό που λέμε ότι έχει λίγο απ' όλα μέσα στο kit του, οπότε δεν υποβελείται 100% από ένα συγκεκριμένο item. Υπάρχει το Eclipse που μπορείς να πας.
Μπορείς να πας μέχρι και για το Gale Force. Μπορείς να πας τότε για το Immortal Shield. Λες full επιθετικά, Ουντήρ. Οτιδήποτε. Full αμυντικά. Άμα θυμάσαι στην αρχή που είχε πρωτοβγεί και το Turbo Camp Tank, αυτό ήταν η καλύτερη επιλογή για τον Ουντήρ. Τότε για που ήταν στο παγκόσμιο, πεζόταν μόνο με Turbo Camp Tank. Δεν υπήρχε κάποια άλλη λύση. Ναι. Αυτό ήταν το. Ήταν αρκετά καλό, ναι, το Turbo Camp Tank το οποίο πεζόταν ο Ουντήρ, αλλά καταλαβαίνουμε ότι έχει αλλάξει μετά από τότε. Ούλτι κατευθείαν από τον Πάνθεν και έρχεται και ένα teleport από ποιον, από τον Τζότζο κατευθείαν στο top. Ζεντοφρό είναι πάρα πολύ χαμηλά HP. Θα πεθάνει το kill, θα δωρηθεί στον Μάντλι σε μια αρκετά καλή κίνηση για την TP. Ναι, τρόμαξε εκεί ότι ο Νελούξ με το teleport του Τζότζο. Λογικό είναι. Δεν θα μπορούσε να παίξουν από το 2 vs 3. Είχε όλα τα κουμπιά. Βέβαια, αφήνει και το περιθώριο στον Νέκρο να σπάσει πολλά πράγματα και συγκεκριμένα δύο plates για εκείνον. Οπότε σιγά σιγά και ο Νέκρο, εφόσον ο Τζότζο δεν πήρε το kill, αρχίζει και ανεβαίνει. Χρησιμοποιεί τώρα την ulti του, αλλά δεν είναι ικανός ακόμα στο να one-shotάρει κάποιον. Ο Dionelux απλά πηγαίνει πίσω στο tower του και περιμένει να έρθει το wave. Πάρα πολύ όμορφο reposition από τον Garnage. Mm-hmm. Εάν θα μπορέσουμε να έχουμε την ευκαιρία να το ξαναδούμε σε replay με την ulti του και το Vanish. Το Umbral Glaive σιγά σιγά αρχίζει και ανεβαίνει ξανά. Στο παγκόσμιο γενικότερα. Φθηνό και καλό αντικείμενο. Φθηνό και καλό, ακριβώς. Οπότε γιατί όχι να μην πάει σε κάτι τέτοιο ο Garnage, ο οποίος με αυτό το Fades, τι θα μπορούσε να πάει σαν... Cleaver. Μόνο Cleaver, ναι. Αλλά θα αργήσει να βγάλει το mythic αντικείμενό του, οκ. Okay. Χιάνεται εδώ πέρα ο Ζεκάκο στο bot lane και ο Ανώνο έχει αρχίσει να απλώνει τα feathers του, αλλά η πόρτα από τον Μπρόμ είναι αρκετά καλή. Λίγο damage πάνω στο Sanity, λίγο damage πάνω στο Ζεκάκο. Κράγανε σιλέρι ολοκληρωμένο και για τον Νεκρό με τα goals τα οποία μπόρεσε να πάρει στο mid lane. Να ξαναδούμε λοιπόν εδώ το replay. Ο Φρόι, ο οποίος πιάνει τον Μάντλι, σίγουρα σε αυτό το 1 vs 1 δύσκολα θα κερδίσει ο Ρένιγκτον. Αλλά εδώ ο Garnage δεν κρύβεται το stun του, αλλά είχε χρησιμοποιήσει ήδη την ulti του. Είχε γίνει αόρατος, οπότε ο Πάνθεον δεν μπορούσε να δει για να τον μπριστάρει. Ήρθε ο Τζότζος με το teleport, σφράγισε αυτό το kill, σφράγισε το προβάδισμα της Team Fantasma με 4-3. Μικρή διαφορά στο gold βέβαια, έχει καταφέρει να κάνει πραγματάκια και η Lynch eSports στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Αυτά τα δύο plates τα οποία κατάφερε να πάρει ο Νέκρο με τον bone plating στο mid, νομίζω ήταν και καθοριστικά για να κρατήσουν τη διαφορά στα gold σχετικά even. Τώρα παραμονεύει να βγάλει κάτι προς τον bot σε NTP ή στο mid. Θα μπορούσε. Θέλει να βγάλει μάλλον ένα τετραπλό dive, αλλά πάνω σε μια κάσα και σε ένα μπρόμ είναι λίγο ρίσκι, οπότε το καταλαβαίνει και η ίδια και ο πιστοχωρή. Ο Νέκρος συνεχίζει να είναι στο mid και να φαρμάρει. Mm-hmm. Ο Τζότζος λίγο πιο επιθετικά κινήθηκε, μπας και πιάσει κάποιο ult, κάποιο shockwave, αν θυμάμαι καλά λέγεται, της Οριάννα, ώστε να δοθεί χώρο στον Carnage, να έρθει και αυτός να κάνει το δικό του leap, να κάνει το empowered Q το οποίο έχει τελικά και να βρουν κάποιο kill τώρα. Μετά το reset του SM και του Ζεκάκου, Sanity και Unknown πολιορκούν τον bot lane πύργο. Ευχαριστώ τον SM και το Θεό που πραγματικά αυτή η Kai'Sa πηγαίνει για AD. Εδώ πέρα πολύ aggressive κινήσεις από τον SM και τον Ζεκάκο. Φόρες έπαιρναν το plus του Unknown. Στο mid-side συνεχίζουν τα fights με τον Carnage να βρίσκει τον Froy. Ένα επιθετικό dash από τον Νέκρο. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν και το καλύτερο call. Μια μικρή ασυνεννοησία μεταξύ Jungle Mid για την Lynch eSports. Κανείς δεν πέθανε σε αυτό το skirmish. Ναι, βρίσκει μια ευκαιρία λίγο εδώ η Lynch να πάει για το Herald, επειδή ο Dionelux και πάλι μπορεί να κινηθεί πρώτος από ό,τι φαίνεται. Ο Kha'Zix μαζί με την Orianna στρέφουν τα μάτια τους σε κάτι άλλο μέσα στο χάρτη, οπότε και πάλι βγαίνει κερδισμένη η Lynch, ενώ ο Pantheon πηγαίνει επιθετικά πάνω στον Κροκόδιλο. Mm-hmm. Ο Madly βέβαια, έχοντας και τον Goldringer, μπορεί να χυλάρει πίσω από αυτά τα μικρά trade τα οποία ψάχνει να κάνει ο Pantheon. Έκανε και το Slice and Dice αρκετά εύκολα, ξέφυγε, γνωρίζει ότι ενδεχομένως ο Froy μαζί με τον Necro να βρισκόντουσαν κοντά του επειδή πήρανε το Rift Herald. Θύμησε μου Κοσμά, το Stride Breaker βγαίνει από Fades. Stride Breaker αν βγαίνει από Fades. Προσπαθώ τόση ώρα να... Νομίζω πως δεν βγαίνει. Να σκεφτώ τι αντικείμενο θα πάει ο Carnage και το μόνο που μου βγαίνει το Black Cleaver, το Sterax. Sterax αυτό. Ναι. Το Cleaver νομίζω βασικά θα είναι. Βασικά το Cleaver δεν βγαίνει πια από Fates. Όχι. Βγαίνει. Ω, κακή δεν κίνηση από τον Νέκρο σε ένα σημείο που δεν περίμενε να ήταν ο Sanity κοντά. Plus, αλλά ο Ζεκάκος ήταν εκεί πέρα για να βοηθήσει τον midlaner του και να του δώσει και το δεύτερο του kill. Απρόσεκτος ο Unknown. Ναι, κανονιά κατευθείαν πάνω του.
συνήθως δεν περιμένεις πόση ζημιά θα σου κόψει. Το καταλαβαίνω εν μέρει από τον Unknown, αλλά νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να παίξει επιθετικά το Featherstorm. Το έκανε για να τον μπερστάρει, το damage δεν ήταν αρκετό και έτσι τιμωρήθηκε. Ο Νέγκρο μαζεύει το δεύτερο του kill. Και το mid lane συνεχίζει να πιέζει για την Lynch. Esports, τα πράγματα έχουν εξισορροπήσει ακριβώς. Και για να πω την αλήθεια, δεν περίμενα η Lynch Esports να είναι μία από τις τέσσερις ομάδες του Round 1 που θα κοίταζαν να κάνουν το κάτι παραπάνω. Είμαι εντυπωσιασμένος πάρα πολύ ευχάριστα. Και με τέτοιο draft. Εννοείται. Στο comfort, στο pick το οποίο αγαπούν από το solo queue, το οποίο από ό,τι φαίνεται παίζει και να έχουν προπονήσει ο Dionelux μαζί με το πρωί. Να πηγαίνουν αρκετά decent, θα πω. Θα ήθελα λίγο καλύτερη δουλίτσα βέβαια από αυτόν τον Ουντήρ, αλλά όπως και να έχει, δεν έχει μείνει και τόσο πολύ πίσω από τον Κάτσεξ, ο οποίος πηγαίνει. Α, καλά, δεν σκεφτήκαμε το νούμερο 1, τον Grudringer. Α, καλά. Συνήθως περιμένουμε το Iron Spike Whip. Αυτό, γι' αυτό ναι, είμαστε, ναι, 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 ναι. Είμαστε και εμείς λίγο μπερδεμένοι, αλλά οκ. Okay. Και εδώ πέρα ενδεχομένως να πάει και για ένα Spear of Sojin, σαν τρίτο αντικείμενο. Δεν θα με χάλαγε. Να πάει και για κάνα. Νέκρο. Οκ, κακό το κουκαλά. Ο Νέκρο είναι μόνος του. Σάνταν πολύ σημαντικό για τον Τζότζο. Θεωρώ πως θα έπρεπε να πάρει και ένα κιλό Κάρνατζο. Unknown. Γιατί βρίσκεται εκεί ο Unknown. Διαλύθηκε εδώ τι πέρα. Τι κάνει εκεί ο Unknown. Μέσα σε κλάσμα του δευτερολέπτου. Τον έκλεισε ο Ζεκάκο. Ενδεχομένως ναι. Ο Σάνιτι θα βρει ένα ότατακ πάνω στο Ζεκάκο. Νομίζω πως θα ήταν καλύτερο αν το άφηναν εδώ πέρα η Lynch Esports. Είναι αρκετά δυνατή αυτή η Οριάννα. Δεν υπάρχει το Isolate από τον Kha'Zix βέβαια. Ναι, αλλά δεν μπορεί να πλησιάσει ούτε. Καλό το hook από το Sanity. Ο Ζεκάκος είναι πάρα πολύ low HP και έρχεται τώρα κατευθείαν teleport από τον Madly. Ο Ζεκάκος είναι ήδη νεκρός. Ο Φρόι θα πεθάνει και εκείνος. Ο Madly με τον Gordringer βρίσκει το kill. Plus από τον SM για να τον τσάρει την Q του Sunny. Η Tristana δεν ήταν εκεί για να βοηθήσει την ομάδα της. Πολύ ωριακό fight. Ο Τζότζο έπαιξε εξαιρετικά για ακόμα μία φορά. Στο 3-0-3 μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή τη στιγμή το γεγονός ο Dionelux και να πάρει λίγο παραπάνω προβάδισμα από αυτόν τον κροκόδιλο, καταστρέφοντας το δεύτερο tower για τη Lynch Esports. Πάρα πολύ όμορφο play και από τον SM αλλά και από τον Φρόι, ο οποίος βέβαια έχει ένα τεράστιο πρόβλημα στο να πάει στα μετόπιστεν και να απειλήσει. Είδαμε ότι με ένα slow τη Οριάννα το Ουντήρ είναι άχρηστο. Ισχύει αυτό. Δεν μπορώ να διαφωνήσω για κανένα λόγο. Είναι προβληματικό πίκερο. Το Ουντήρ δεν έπαιξε όσο θα. Δεν είναι ότι έπαιξε κάτι τραγικά λάθος ο Φρόι. Είναι ότι απλά το Ουντήρ πικ δεν του δίνει περιθώρια να κάνει. Να μην φάει kite. Θα δούμε λοιπόν εδώ το outplay εισαγωγικά που έκανε η Lynch Esports. Ο Νέκρο κερδίζει λίγο χρόνο. Ο Τζότζος μπερστάρει πολύ όμορφα τη στάγκα τη σκοτώνει. Και εδώ κλείστηκε ο Unknown. Δεν περίμενε ότι από πίσω θα ήταν ο Ζεκάκος μαζί με τον SM. Στο σωστό, στο λάθος χρονικό σημείο, η Ζέγκα θα δώσει τη ζωή της και οι Lynch Esports θεωρούν ότι μπορούν να παίξουν το 3 vs 3. Ασυνεννοησία τελείως. Ασυνεννοησία. Ο Φρόι εδώ τρώει ένα slow και δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Ο Κάραντς βρίσκει το χρόνο να συνεχίσει να σπαμάρει λίγο τα κουμπιά του ώστε να περάσει λίγο ζημιά και ο Σάνιτι βρίσκει ένα τέλειο hook. Ο Κάραντς πάρα πολύ όμορφα, γίνεται αόρατος, συνεχίζει να μπερστάρει τους πάντες. Απείλησε ο SM να σκοτώσει τον Τζότζο, αλλά εκείνος με ένα πολύ όμορφο reposition ήταν εκεί για ακόμα μία φορά να κερδίσει το Fight of the Team Fantasma, ενώ το τελευταίο play ήταν από τον Sanity, ο οποίος σκέει και το flash αυτής της Kai'Sa. Ναι. Εάν δούμε άλλο fight, Κοσμά, σίγουρα οι Team Fantasma θα έχουν ένα τσακ παραπάνω προβάδισμα. Κοίτα, η αλήθεια είναι πως δεν περίμενε η Team Fantasma να παίζει τόσο περίεργα τα fight. Ξεκινάμε με αυτό. Παίζει αρκετά περίεργα τα fight. Σαν να φοβάται να τραβήξει τη σκανδάλη. Μπορεί. Σαν να είναι λίγο πιο δυστακτή. Ο Unknown έχει μπει πάρα πολύ χλιαρός. Ξεκινάμε με αυτό. Έχει μπει πάρα πολύ χλιαρός στο παιχνίδι. Δεν κατάλαβα να πω την αλήθεια πώς έφτασε στο συγκεκριμένο σημείο ανάμεσα σε τρία άτομα της Lynch Esports. Είσαι από τον Blue. Τελείως αποκομμένος από την ομάδα του. Ήθελε δεν ξέρω. Να δεν ξέρω. Γενικά πολύ περίεργα τα plays από τον Unknown μέχρι στιγμής. Και αυτός έχει μπει. Θα βαρεθώ να το λέω σήμερα. Έχει μπει και αυτό σε λίγο κρύο. Εντάξει, είναι λογικό. Είπαμε. Είναι η πρεμιέρα για όλους. Είναι ένα ματσάκι. Ναι. Να περάσουμε ξανά στο Summoner's Rift. Οι τυποί έχουν αρχίσει ήδη το Siege στο mid lane. Βασικά τελειώνει τώρα. Το καταστρέφοντας ακριβώς. Καταστρέφοντας ακόμα ένα tower. Το δεύτερο κατά σειρά. Βλέπουμε ότι οι Lynch Esports στο συγκεκριμένο παιχνίδι παλεύουν πάρα πολύ. Τα rotations τους δεν είναι άσχημα. Το crossbow τους δεν είναι άσχημο. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Νέκρο προσπαθεί να εκμεταλλευτεί πάντα κάποιο lane το οποίο είναι άδειο από αντίπαλο και παίρνει towers και βγάζει προβάδισμα. Λίγο τα picks είναι λάθος.
ήθελα να δω την ίδια να παίζει σωστά, ενώ η TP είναι μέσα στον Baron. Έχουν ξεκινήσει τον Baron, έρχεται ο Dionelux με το δικό του ulti και τον μπερστάρουν αρκετά γρήγορα, αλλά κάνει εψιλόν και θα πεθάνει. Εδώ πέρα αυτό ο κροκόδηλο, ο Madly, πεθαίνει πολύ, πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Και νομίζω πω απλά και κόβουν τον Baron, το οποίο ξεκίνησε λανθασμένο, θα τολμήσω να πω, η Team Fantasma, και χάνουν το turret στον Botlin. Και δίνουν και ένα shutdown, αν θυμάμαι καλά, πάνω στον Dionelux. Πάνω στον Dionelux, ναι, βρίσκεται το δεύτερο του kill. Δύσκολο call. Καταλαβαίνω εν μέρει γιατί θέλουν να το κάνουν. Αλλά ναι, αυτό δεν βοηθά καθόλου την Team Fantasma, η οποία θα χάσει το τρίτο της tower στο mid. Το τέταρτο, συγγνώμη. Ανοίγει πάρα πολύ ο χάρτης αυτή τη στιγμή για την Inch Esport στο να το ελέγξει όλο. Και ο Κάρνατς ακόμα και να κυνηγήσει εδώ πέρα δεν νομίζει ότι τη σκοτώνει την Τριστάνα. Για info το κάνει αυτό. Ψάχνει να βρει αν παραμονεύει κάπου ο νέκρο ακόμα. Να κάνουμε όμως μια σούμα, Κοσμά. Αυτή τη στιγμή πάμε. Η Lynch Esports, η οποία δεν ήταν καν από τις μεγάλες ομάδες στον πρώτο γύρο, ναι. Αυτή τη στιγμή προηγείται. Και ο Ανών είναι πανέτοιμος να πεθάνει. Θα πεθάνει τώρα. Ο Κάρνατς θα φύγει και εκείνος μακριά από το Dragon Pit. Και η Lynch Esports πάει για τον Baron. Ναι. Με τον Unknown να κάνει το ένα παραπάτημα μετά το άλλο. Ναι, και ο Τζότζος εκεί γίνεται. Δεν βρισκόταν να βοηθηθεί. Ο Unknown στο 0-4-1, ομολογουμένος, Κοσμά. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Είναι ένα πολύ κακό παιχνίδι για εκείνους. Μέχρι στιγμής έχει πεθάνει ούτε από gangs, ούτε από dives. Έχει πεθάνει μόνος του. Πάρα πολύ καλό βέβαια και από τη Lynch Esports ότι τον βρίσκει και πατάει τη σκανδάλη και δεν φοβάται. Ο Baron 2000 HP, 1000 HP. Στη Lynch Esports, παρακαλώ. Μπράβο. Η οποία αυτή τη στιγμή προηγείται και στο σκορ με 8-7 και με 3.000 gold. Απίστευτο. Έχουν σιτζάρει ήδη πάρα πολύ καλά. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά στα side lane με την Τριστάνα. Και νιώθω πως βλέπω μέχρι στιγμής μια Team Fantasma του προηγούμενου GLL, του Summer Split. Δεν θέλω να γίνω ακόμα γκρινιάρης. Δεν θα γίνω για κανένα λόγο γκρινιάρης. Όχι απλά ακόμα. Το δείγμα το οποίο μας έχουν δείξει δεν είναι καθόλου καλό. Ο SM το τζάρει πάρα πολύ ωραία την ulti. Το μυρίστηκε. Ο Ζεκάκος πιάνεται πολύ καλή ulti από τον Nautilus, αλλά παίρνει το reposition η Τριστάνα. Ο Ζεκάκος θα πεθάνει, το kill το μαζί με το Unknown και ένα πολύ κακό choke point για την ομάδα της Lynch Esports. Καλό το Featherstorm αυτή τη φορά από τον Unknown. Ακόμα ένα kill για τον Τζότζο. 8-10 και τον Drake για την TP. Ο Τζότζος αυτή τη στιγμή αισθάνομαι είναι σαν να έχει πάει 4 ώρες στο γυμναστήριο συνεχόμενα και να κουβαλάει τα πάντα. Πάλι τρομερό Shockwave μειώνει και τσανκάρει τη ζωή των Lynch Esports που σε αυτό το breaking point παίζει και να χάσουν όλο το game. Γιατί δεν πέθανε ούτε ένας από αυτούς. Πρέπει να προσέξει λίγα και το πέρα ο Madly με τον Τζότζο, αλλά ο Τζότζος κάνει πάρα πολύ ζημιά. Ναι. Αυτή η Οριάννα είναι τεράστιο πρόβλημα. Και τι θα πάει για τρίτο αντικείμενο, Τόνι. Θα πάει για κάποιο καπέλο, θα πάει για κάποιο Ζόνιας. Ναι. Δεν ξέρω αν με τρελαίνει το Ζόνιας εδώ, να σου πω την αλήθεια. Θα σου πω, το Hourglass αυτή τη στιγμή, στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο, το παίρνεις επειδή όλοι οι αντιπαλοί σου θα σε κάνουν target, ναι. Και υπάρχουν τσάμες τα οποία έρχονται κατευθείαν πάνω σου, όπως είναι η Τριστάνα, η Κάισα, ο Πάνθεον. Μένεις λίγο ζωντανός. Το voice staff εδώ νομίζω ότι περιτώ. Το κάνει μόνο και μόνο για τον damage. Είναι, από την άλλη, κουβαλάει. Από την άλλη, είναι ο μοναδικός αυτή τη στιγμή ο οποίος μπορεί να κάνει τόση μεγάλη ζημιά. Sanity! Τι ήταν αυτό το Q από το Ζεκάκο, δεν βρίσκει στόχο. Ο Carnage τώρα με το Isolate κοιτάει να περάσει όσο περισσότερο ζημιά γίνεται πάνω στον SM. Το Shockwave είναι πάρα πολύ καλό από τον Τζότζο και να το stopwatch το οποίο έρχεται και κάπως κοιτάει να το γυρίσει η Lynch Esports με την Τριστάνα να βρίσκεται μακριά και για πολύ λίγα δευτερόλεπτα να μην έχει το δικό της teleport. Ακόμα ένα kill για τον Τζότζο, triple για την ακρίβεια, quadra για τον Τζότζο, ο οποίος πραγματικά έχει πάρει όλο το παιχνίδι στις πλάτες του. Από την άλλη, ο νέκρο θα ανοίξει inhibitor. Ναι, αυτό ότι ακόμα και αν η Lynch Esports κάνει λάθη, γιατί προφανώς είναι μια άπειρη ομάδα, βάρε το inhibitor, ακριβώς, βρίσκει λύσεις αλλού. Το inhibitor λοιπόν, υπαριθμόν ένα σε όλο το παιχνίδι θα πέσει. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν οι TP δεν μπορούν να παίξουν όσο επιθετικά γινόταν. Αν και το σκοτώσουν εδώ τον νέκρο, μικρή σημασία έχει. Τι! Μπορεί να φλασάρει και να σκοτώσει! Σκότωσε! Σκότωσε ο νέκρο! Στο 1 εναντίον 2, 3, 4, 5, 10 βρίσκει kill! Βρίσκει kill. Μάλιστα. Είδε το Renekton ότι ερχόταν από πίσω του. Εγώ λέει θα πάω μπροστά και θα σκοτώσω την Ζάγια για πολλοστή φορά. Ήταν πολύ περίεργο εντωμεταξύ γιατί έκανε τον W πάνω στο Featherstorm τη Ζάγια. Και φλάσει δεξιά πίσω. Ναι. Ήταν λίγο περίεργο, αλλά. Εξήγησε okay. Και το άγχος. Μπράβο στον νέκρο. Εγώ θα είμαι στα κατευθείαν πάνω. Εντάξει, τώρα. Tunnel Vision. Βλέπω 2 pixel μέσα στο Summer, δεν βλέπω κάτι άλλο.
It's okay, it's okay. Κατάφερε να πάρει ένα kill. Ναι. Το άλλο kill το μάζεψαν, είδα καλά, ο Ρενέκτον. Το πήρε ο Μάντλι. Ναι. Ο οποίος δεν πατάει και πάρα πολύ καλά στην επιστροφή του στο Greek Legends. Η αλήθεια είναι ότι τον Μάντλι τον έχουμε λούσει με εγκομιαστικά σχόλια. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είναι ένας πολύ καλός μηχανικά παίχτης. Προσωπικά εγώ πιστεύω ότι είναι, αλλά δεν το έχουμε δει σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Ναι. Δεν τον έχουμε δει ποτέ να πούμε ότι ο Μάντλι που λούζει όλη τη ομάδα και θα είναι εκεί και θα κουβαλήσει και θα κερδίσει όλα του τα lanes. Δυστυχώς εγώ δεν το έχω δει. Και έχει περάσει μέχρι στιγμής άλλες δύο φορές από το Greek Legends. Σοβαρό debate. Ωραία. Ποιος είναι ο καλύτερος στο player αυτή τη στιγμή στο Pro EM? Αυτή τη στιγμή στο Pro EM. Ναι. Από θέμα ονόμα. Της Γουλουτζού. Της W. Ο Νιούκ. Θα σου πω, ο Έλιφ εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίχτης. Δεν μου αρέσει τόσο πολύ σαν παίχτης, συγγνώμη, όσο η εξέλιξή του. Εξελίχθηκε πάρα πολύ και έχει βοηθήσει στο έπακρο την ανόρθωση. Και να πάρει πρωτάθλημα και να πρωταγωνιστήσει στο EMEA Masters. Βάσει ονόματος, ο Νιούκ έχει κάνει αρκετά πράγματα στην καριέρα του. Ίσχυε. Γιατί θεωρούσε ότι η 8η θέση που τερμάτισε φέτος στο TCL δεν ήταν και κάτι το σπουδαίο. Αλλά τελικά έχει κάνει πραγματάκια. Μπορώ να το δώσω. Σαν όνομα, ο Μάντλι, ο Νιούκ και ο Έλιφ έχει παίξει ελεύθερο. Είναι αυτή η τριάδα. Είναι αυτή η τριάδα, ναι, δεν μπορώ να πω. Ο Έλιφ σίγουρα έχει το προβάδισμα διότι ξέρει και τι γίνεται στην Ελλάδα. Για να δούμε. Φλάσ επιθετικό πάνω στον Τζότζο με το Killer Instinct να έρχεται από τον SM. Φλάσ κατευθείαν πάνω του. Δεν μπορεί να τον τζάρει την άγκυρα από τον Sanity. Και έρχεται και κατευθείαν ο Ήλιος Δεκάκος. Πολύ, πολύ αργοπορημένο σε αυτό το σκύρμι. Κάνει 2 και 3 άτομα νόκαπ. Τώρα επίσης αργοπορημένο και σε κακό σημείο το τηλέπορτ από την Τρισάνα. Μπορεί να το γυρίσει κάπως αυτό. Η Lynch Esports περίπτωση με την W. Θα σκοτώσουν το Μάντλι λίγο αργοπορημένα και τώρα ο Νέκρο βαράει, αλλά δεν είναι αρκετό. Ή μήπως είναι! Ο Νέκρο συνεχίζει κουάτρα για τον Ανόρθ, σκοτώνει κι άλλον και αυτό νομίζω είναι το πέντα. Όχι! Είναι double kill και ο Νέκρο μόνος του, μόνος του, κουβάλισε τη Lynch Esports. Με το που ήταν έτοιμος ο Ανόρθ να πατήσει το E του, να φέρει τα φτερά πίσω, να αποτελειώσει τον Νέκρο και να πάρει το πέντακιλ, ο Νέκρο πιάνει critical, σκοτώνει τον Unknown και δίνει την ευκαιρία στη Lynch Esports να μείνει και στη ζωή και να συνεχίσει να είναι το φαβορί για αυτό το παιχνίδι. Αν πεθαίνει ο Nautilus, το game έλυγε. Γιατί είναι ανοιχτό inhibitor και είχε διπλό, διπλό wave. Πιθανώς να το δοκίμαζε, ναι. Κάνουνε το solo και, και εκεί θα μιλούσαμε για τρελό άψη. Ναι, τρελό άψη. 100%. Όχι ότι δεν δίνουμε. Εν τέλει, η Lynch Esports είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα από ό,τι φαίνεται. Αλλά δεν περίμενε ότι στην πρεμιέρα θα γίνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό όμως είναι το πρωί. Η AM, ο Pantheon πιάνει πολύ όμορφα τον Jojo μαζί με τον SM. Θα τους αποτελειώσουν. Ο Sanity εκεί. Σε ακόμα μια φορά ένα τρομερό hook. Ο Ανών έχει το τέλειο position. Μπορεί να τους βαρέσει όλους και αυτό κάνει. Σε κάκο σταγκάρι όσο μπορεί, παίρνει το κόλλο ότι έρχεται η Τριστάνα, αλλά αργοπορημένα και φρόει μαζί με Διόνελου. Απλά θυσιάζουν τη ζωή του για την Τριστάνα. Τα μάτια μας τώρα στο Νέκρο, ο οποίος βαράει τον Μάντλι. Θα τον αποτελειώσει. Κάρνατς μαζί ο με τον Ανόν. Ακριβώς. Και εδώ λέμε και ότι εδώ δεν γίνεται η Τριστάνα να ζήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία. Πέθανε ο Κάρνατς από τη βόμβα. Ωραία. Ναι. Από το crit το οποίο έπιασε ο Νέκρο. Ούτε crit μαζί. Εδώ γιατί έκανε W, ας πούμε. Έκανε το W. Εντάξει, είναι, είναι το άγχος εκεί πέρα. Σίγουρα. Που απλά ενθουσιάστηκε λίγο παραπάνω, δεν περίμενε να έχει σκοτώσει τον Κάρνατς. Καλό στόχο. Και εδώ τρομερό stopwatch από τον Sanity, ναι. Ναι, θα πέθανε 100%. Εδώ το game έλυγε. Το ξέρει ότι το game έλυγε. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Η Lynch Esports, λοιπόν, στο 30ο λεπτό της αναμέτρησης, είναι στο 15-19, στα gold προηγούνται και αρχίζουν ευθύς αμέσως στον Baron. Ένα Baron το οποίο το καταλαβαίνει ο Carnage, είναι μακριά ο Jojo's, θα κάνει το recall του, να βγάλει τα αντικείμενά του και να πάει για το teleport. Δεν το χρησιμοποιήσει καν, το καταλαβαίνουν αυτό οι Lynch Esports και παίρνουν το πόδι τους από τον Gazi. Zonia's Hourglass έτοιμο για τον Jojo, φάνηκε ότι το χρειαζόταν πάρα πολύ εν τέλει στο προηγούμενο fight. Τον γιατί άμα κέρδιζε λίγα δευτερόλεπτα για να μην τον κάνουν burst ο SM μαζί με τον Dionelux, το fight θα πήγαινε 100-0 για την Team Fantasma. Ναι. Κι όμως κατάφερε να το σκοτώσουν. Πήρε πολύ σημαντικά δευτερόλεπτα με την δικιά του W. Η αλήθεια είναι με το slow το οποίο έκανε
πάνω στον SM. Και τώρα η ATP ψάχνει κάπως να μπεϊτάρει την Lynch σε ένα σημείο που ο Ζεκάκος θα φάει τον bait. Η ulti έρχεται κατευθείαν πάνω στον Νέκρο και ο Κάρνατ ψάχνει να μπει στον backline. Πάρα πολύ ζημιά πάνω στον Φρόι και στον Dionelux. Flash W κατευθείαν από το Μάτλι. Ο Dionelux δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα και Team Fantasma καθαρίζει αυτό το fight με τον SM να είναι ο μόνος ζωντανός. Καθαρίζει και το game. Τα timers είναι πάρα πολύ μεγάλα. Ο μοναδικός ζωντανός είναι ο SM. Εν τέλει, Team Fantasma βρήκε αυτό που ήθελε. Με αρχηγό θα πω σε αυτό το fight τον Τζότζο μαζί με τον Sanity για ακόμα μία φορά. Πιάνουν 4 άτομα, ακόμα ένα καλό hook. Ένα ace για την ATP. Δεν χρειαζόταν άλλο. Με συνολικό σκορ 15-24. Έκανε και έδωσε το δικαίωμα στη Lynch Esports να πιστέψει ότι μπορεί να κάνει το upset. Εν τέλει όμως ο mid laner της ATP είχε εντελώς διαφορετική άποψη. Πάρα πολύ clean παιχνίδι από τον Τζότζο στο 10-1-10. Δίνει την ευκαιρία στην ομάδα του να κερδίσει στην πρεμιέρα του round 2 του GLL Pro EM. Okay. Η Team Fantasma στο 1-0 Lynch Esports με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση στο 0-1. Θεωρώ πως δεν θα συνεχίσουν αυτές οι... Όχι μέτρες εμφανίσεις από την Team Fantasma, αλλά αυτά τα λάθη, αν μη τι άλλο, θα διορθωθούν. Ναι, είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι ομάδες, οι οποίες και δεν έχουν ξαναπαίξει μαζί και έχουν παίκτες οι οποίοι δεν είναι τόσο πολύ έμπειροι. Δηλαδή, το οργανωτικό κομμάτι στα πρώτα 25 λεπτά το κάνουν τέλεια. Μετά όμως κάτι χάνουν. Το max.